Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το επίδομα των 800 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις φάσεις, από τις 15 Απριλίου έως και τις 10 Μαΐου. Γεια σας, κύριε Ρίζο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά. Αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι πλέον υπάρχει και η δυνατότητα να διακοπεί η αναστολή σύμβασης. Για να υπάρχει δυνατότητα και διακοπής και της αναστολής σε έκτακτες περιπτώσεις. Μπορεί να άρει να ανακαλέσει την αναστολή σύμβασης εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει έκτακτες κατεπήγουσες, μη αναλαμβανόμενες και ανελαστικές ανάγκες της επιχείρησης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να βρεθεί στη θέση εκείνη του να αποδείξει ότι είναι έτσι ακριβώς και να υποβάλει τις αιτήσεις για την ανάκληση των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας. Λοιπόν, είπατε και νωρίτερα για το συγκεκριμένο χρονικό αυτοδιάστημα. Θα πρέπει δηλαδή να αιτιολογηθούν πλήρως, έτσι. Γιατί γίνεται η αναστολή, ναι. Αυτολογικό ακούγεται. Η αμοιβή του εργαζόμενου για το επίμαχο αυτοδιάστημα καλύπτεται από τον εργοδότη και μετά ξαναμπαίνει στο καθεστώς. Θα πρέπει να επαναδηλωθεί στο καθεστώς της αναστολής και να πάρει τα υπόλοιπα χρήματα. Γνωρίζουμε το τι αναμένετε για τον επόμενο μήνα, κύριε Ρίζο, το τι περιμένουμε για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν μπει. Είναι πολιτικά ζητήματα. Θεωρώ ότι είχε ανακοινωθεί το Μάρτιο ένα ποσό περίπου στα 400 ευρώ, γιατί είχε δηλωθεί ότι το ποσό των 800 είναι για 45 ημέρες. Σωστά, ναι, βέβαια. Επομένως, θα είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν τελικά θα επιβεβαιωθεί στο δεύτερο πακέτο μέτρων αυτό το ποσό και όσοι τελούν ένα αναστολή θα πάρουν αυτό το δεύτερο κομμάτι που μπορεί να είναι περίπου στα 400 ευρώ. Λοιπόν, η καταβολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις των εργαζομένων, οι οποίες γίνονται στο support employee site του Υπουργείου. Θα συνεχιστούν μέχρι και τις 10 του μηνός. Εκεί θα ανοίξει για ένα τριήμερο 11, 12 και 13 το σύστημα Εργάνη για τυχόν διορθώσεις, αλλά και από τις 11 έως τις 20 του Απριλίου θα μπορούν να υποβάλουν όσοι δεν υπέβαλαν το πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή τα άφημοί τους ενώ εντάσσονταν σε περίοδο από 1η έως 10 αλλά ξέχασαν παράδειγμα να υποβάλουν την αίτηση εκείνες τις μέρες και όσοι δηλώθηκαν σε αναστολή από την 1η μέχρι 10 Απριλίου. Ομάδες οι οποίες δεν μπήκαν στην συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση, κύριε Ρίζο, και ίσως εξετάζεται να μπουν στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει ενταχθεί περίπου το 60 με 70% του συνόλου των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Περιμένουμε κάποιες ρυθμίσεις με πλέον από το δεύτερο πακέτο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση από 1η Απριλίου και μετά. Ναι, ναι. Με κάποιες διευκρινήσεις, με επιπλέον CAD και επιπλέον χώρους εργασίας οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση και βλέποντας και κάνοντας από εκεί και πέρα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη σπεύσει να εκμεταλλευτούν το μέτρο και έχουν βάλει τους εργαζομένους που μπορούν σε καθεστώς αναστολής. Το καθεστώς αναστολής έπιασε όλες τις συμβάσεις εκείνες που ήταν ενεργές στις 20 Μάρτιου. Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν ενεργή η σύμβαση εργασίας κάποιου στις 20 Μάρτη. Ακόμη και αν ήταν ορισμένου χρόνου και έληξε μέχρι τις 30 του Μαρτίου, μπορούσε να τεθεί κανονικά σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Να πούμε εδώ γιατί έχουμε πολλά ζητήματα με άδειες που ήταν εν ενεργία εκείνη την περίοδο, δηλαδή εργαζόμενους ή εργαζόμενες που βρισκόντουσαν σε άδεια. Οι άδειες αυτές από τη στιγμή που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση ουσιαστικά ανακαλούνται, μπαίνουν σε διαδικασία αναστολής συμβάσεων και θα συνεχίσουν την άδειά τους μετά την ανάκληση της απόφασης αναστολής. Ερωτήματα για εργαζόμενους. Επίσης για εγγύους που βρισκόντουσαν σε άδεια και ή συλλογίας ή οποιοδήποτε άλλου είδους άδεια, η αναστολή της σύμβασης εργασίας δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στις συμβάσεις τους, επομένως να μην έχουν ανησυχίες κλπ. Θα μπουν και αυτές κανονικά στο καθεστώς αναστολής και μόλις λήξει το καθεστώς θα συνεχίσουν μετά με τα προνόμια που είχαν ως έγκυες οι μητέρες. Είχαμε πολλά ερωτήματα για εργαζομένους επίσχεση εργασίας, κύριε Ρίζο. Και τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι δυστυχώς που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας δεν είναι ενεργές στις συμβάσεις τους, γιατί είτε έχει ολοκληρωθεί διαδικασία πτωχεύσεων ή άλλων ειδών λύσεων των επιχειρήσεων και μην ξεχνάμε ότι στις περιπτώσεις όπου για τη χορήγηση του επιδόματος και για τη θέση σε αναστολή πρέπει ο εργοδότης πρώτα να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής σωστά. του εργαζομένου, την υπεύθυνη δήλωση υπαγωγής του εργαζομένου στο ειδικό καθεστώς. Άρα εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει νομική διαμάχη μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και ο εργαζόμενος έχει ασκήσει το δικαίωμά του σε επίσχεση,
δεν βλέπω πώς μπορεί να τον δηλώσει ο εργοδότης, εκτός αν υπάρχει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, και πάμε στο πρόγραμμα για τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Ρίζο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως για το επίδομα των 600 ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί και με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης. Πρώτη μέρα για τη διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων, αύριο Πέμπτη. Ναι, η πρώτη μέρα είναι αύριο Πέμπτη. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι επίδομα και ο δικηγορικός σύλλογος έχει πάρει σαφή θέση. Όχι ενάντια, έχει διαφωνήσει με την επιλογή αυτή. Όντως υπήρχαν και αρκετές αντιδράσεις. Γιατί πραγματικά δεν είναι επίδομα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιταγή κατάρτισης η οποία συνδυάζει και τον τρόπο ενίσχυσης, καθώς μέσω αυτής γρήγορα θα καταβληθεί ένα ποσό το οποίο φτάνει τα 600 ευρώ. Αφορά 180.000 επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς που ανήκουν στους κλάδους των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων. Ξεκινάει η διαδικασία. Η διαδικασία έχει ως εξής. Λαμβάνει έναν κωδικό ο ετών από την πλατφόρμα που θα ανοίξει το Υπουργείο. Με αυτόν τον κωδικό υποβάλλει σχετική αίτηση σε ένα από τα 399 κέντρα κατάρτισης τα οποία είναι πιστοποιημένα στο Υπουργείο και μέσω αυτής της διαδικασίας μπαίνει στο πρόγραμμα της κατάρτισης. Μάλιστα. Του χορηγείται ένα ποσό ως προκαταβολή της τάξης των 400 ευρώ. Παρακολουθεί το πρόγραμμα και όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί σαν ώρες, προσοχή, δεν χρειάζεται να συμμετέχει σε εξετάσεις ή να περάσει τις εξετάσεις ή να βεβαιωθεί ότι, ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Ναι. Θα πάρει το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ και φτάνουμε στα 600. Μάλιστα. Η πλατφόρμα θα είναι στο e-learning.eka.gr. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Αυτά, κύριε Σκηγή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Και εσείς, να είστε καλά. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κύριε και κύριοι, δικηγόρος, μας βοήθησε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των επιδομάτων των 800 ευρώ και με αυτή την επιταγή για την κατάρτιση των 600 ευρώ που αφορά στους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.